συνειδητοποίησα. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Οι εξελίξεις, όπως δείχνουν, δεν σταματούν εδώ, καθώς μας περιμένει ένα ιδιαίτερο γεγονός όσον αφορά το ρόλο του Τάσου Ιορδανίδη. Πάμε να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, η αγωνία θα χτυπήσει κόκκινο. Ο Μάνος μαζί με το Στάθη θα τρέξουν στο σπίτι του Ισίδωρου για να σώσουν τη μικρή Αγγελική και την ελευθερία από τις φλόγες που θα έχουν περικυκλώσει στο κτίριο. Η μάχη με τη φωτιά θα είναι σφοδρή και μετά από πολλές ώρες προσπαθειών θα καταφέρουν τελικά να σώσουν την Αγγελική. Ωστόσο, η ελευθερία παραμένει άφανη και λίγο αργότερα θα τη βρουν νεκρή και σχεδόν καμένη. Αυτό το τραγικό γεγονός θα συγκλονίσει το Μάνο και όλη την οικογένεια Βρετάκου, ενώ ο Μάνος θα προσπαθήσει να στηρίξει τον πατέρα του, που θα έχει υποστεί οικονομική και ψυχολογική ζημιά. Η Μαρίνα, όπως πάντα, θα βρίσκεται στο πλάι του Μάνου, προσπαθώντας μαζί να βρουν τις ισορροπίες τους στο νέο του σπίτι. Ωστόσο, η εμφάνιση του Μιχάλη Χατζή θα ανατρέψει τα πάντα. Ο Μιχάλης θα αναλάβει τα ηνία στο ελαιοτριβείο, βοηθώντας τον Μάνο και δίνοντάς του την ευκαιρία να χαλαρώσει και να ξεκουραστεί. Αυτό θα προκαλέσει μια μικρή μείωση στο ρόλο του Τάσου Ιορδανίδη, λόγω των υποχρεώσεών του στην Αθηνά, όπου συμπαρουσιάζει την πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου στην ΕΡΤ μαζί με τη Ζωή Κρονάκη και λόγω των θεατρικών του υποχρεώσεων. Ο Μιχάλης δεν θα σταματήσει εκεί όμως, καθώς θα φλερτάρει ανοιχτά με τη Μαρίνα και η Μαρίνα, όπως μαθαίνουμε, θα ενδώσει το φλερτ. Και παρόλο που δεν γνωρίζουμε αν θα υπάρξει παράλληλη σχέση, τα γεγονότα θα μας αποκαλύψουν περισσότερα. Το βέβαιο είναι ότι ο Μάνος και η Μαρίνα θα περάσουν μια νέα κρίση στο γάμο τους και μπορεί να βρεθούν κοντά στο χωρισμό. Ο νέος κύκλος υπόσχεται πολλές ανατροπές, καθώς ανάμεσα στο ζευγάρι θα έρθουν πολλές νέες προκλήσεις. Εμείς, σύμφωνα με πληροφορίες μας, μαθαίνουμε ότι ο Μάνος Ιορδανίδης προς το τέλος της σειράς θα αποχωρήσει αθόρυβα. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!